Κύριε Πρωθυπουργέ, η χώρα σας φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. Έχετε προβλήματα με τις γειτονικές σας χώρες. Με την Ελλάδα, σας τα είπε και ο συνάδελφος από τη Βουλγαρία, με τη Βουλγαρία, με την Αλβανία, και έχετε και πρόβλημα μέσα στη χώρα με αυτονομιστικές τάσεις κάποιων πολιτών της ίδιας της χώρας σας. Έχετε και προβλήματα και στο εσωτερικό μέτωπο, το πολιτικό μέτωπο, με την αντιπολίτευσή σας, η οποία δεν έρχεται στο Κοινοβούλιο. Έχετε προβλήματα με τους διεθνείς οργανισμούς. Συζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ουσιαστικά αναφέρεται στην πολιτικοποίηση των θεσμών, στα προβλήματα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στα θέματα της ελευθερίας του τύπου. Υπήρχε ένα καλό παράδειγμα, και αυτό το καλό παράδειγμα σίγουρα δεν ήταν μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας, οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα να καθορίσουν ένα χιλιόμετρο παραθαλάσσιας περιοχής στα σύνορά τους. Αλλά υπήρχε ένα καλό ξεκίνημα μεταξύ του πρώτου Προέδρου της χώρας σας, του κυρίου Γκριγκόροφ, και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εσείς νομίζετε ότι έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα να λύσετε τα προβλήματά σας με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Αλβανία στο εξωτερικό μέτωπο, ή η πολιτική που ακολουθείτε, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μια πολιτική λίγο εθνικιστική, δημιουργεί προβλήματα στην επίλυση αυτών των προβλημάτων? Και τι θα κάνετε για να παρουσιαστείτε ως μια χώρα που σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ακολουθεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς με την αντιπολίτευσή σας στο εσωτερικό και κυρίως με τον τύπο και τη δικαιοσύνη? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.